Η ΔΕΗ είναι του λαού και όχι του Τσίπρα και του Δούνου του. Η ΔΕΗ είναι του λαού, όχι του Τσίπρα και του Δούνου του. Ρεύμα φθηνό, ΔΕΗ για το λαό. Ρεύμα φθηνό, ΔΕΗ για το λαό. Ψεύτες, ψεύτες, ΣΥΡΙΖΕΗ. Ψεύτες, ψεύτες, ΣΥΡΙΖΕΗ. Μετά από 67 χρόνια που η κυβέρνηση των Απριλιανών σκέφτηκε, σχεδίασε και λειτουργήσε στο ενεργειακό κέντρο της Μεγαλόπολης, που με τη λειτουργία του συνέβαλε στην αύξηση του κατακεφαλή εισοδήματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, απετέλεσε την αβαρχίδα της ανάπτυξης, δημιουργώντας περίπου 2.500 θέσεις εργασίας. Έρχεται η σημερινή κυβέρνηση, η ψευτοαριστερά, η οποία μετά από επίπονη υποτίθεται διαπραγμάτευση και με το αίμα να κυλάει στα χέρια τους, ανέρχονται και ψηφίζουν σήμερα και δορίζουν όχι μόνο το ενεργειακό κέντρο της Μεγαλόπολης, δορίζουν μαζί τους και 48.000 στρέμματα, τα οποία υπάρχει δέσμευση από την κυβέρνηση των Απριλιανών, όταν σχεδιάστηκε ότι αυτά θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, τα δίνουν στους ιδιώτες για να μπορέσουν να επεκτείνουν το βρώμικο σχέδιό τους, που είναι να μετατρέψουν το λακανοπέδιο της Μεγαλόπολης σε χαβούζα όλης της Ελλάδος. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λεκάνη των Κυπαρισσίων είναι η μεγαλύτερη υδρολεκάνη των Βαλκανίων. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα ενορχιστρωμένο σχέδιο που δεν έχει μόνο σαν στόχο τους εργαζόμενους, δεν έχει μόνο σαν στόχο το Λιγνίτη, αλλά έχει στόχο περαιτέρω παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία και στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτεται το σχέδιο, γιατί η Μεγαλόπολη επιλέχθηκε να είναι αυτή η οποία θα ξεπουληθεί με μία μονάδα στο λεκανοπέδιο της Βορείας Ελλάδας και συγκεκριμένα τη μονάδα στη Φλόρινα, και φαίνεται ξεκάθαρα και οι καινούργιες πολιτικές φιλίες που αναπτύσσονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το σημερινό μας μάζωμα δείχνει την αλληλεγγύη και τη συσπήρωση όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά συνολικά όλης της κοινωνίας, όλων των φορέων, γιατί αυτοί θα είναι που τελικά θα πληρώσουν το μάρμαρο με την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο όπως καταλαβαίνετε μετά από αγαθό θα γίνει ένα εμπόρευμα και μάλιστα με ακριβή τιμή. Κύριε, όλες οι αλλαγές που γίνονται περνούν, τα περνάει η κυβέρνηση στον κόσμο, την απέτηση μνημονιακή. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό και τι είναι των δανειστών μας απέτηση να πουληθεί και η ΔΕΗ, μονάδες της ΔΕΗ? Καταρχήν η κυβέρνηση αυτή εκλέχθηκε από τον ελληνικό λαό για να στήσει τα μνημόνια και να καταστήσει την Ελλάδα ελεύθερη. Δεν αποτυπώνεται πουθενά και δεν έχει καμία νομική υπόσταση, γιατί στο πρόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ δεν προέβλεπε μονάδες για ξεπούλημα. Έτσι λοιπόν αυτοί πρέπει να μας πούν γιατί, χωρίς να έχουν το δικαίωμα και χωρίς τα περιουσιακά στοιχεία να τους ανήκουν, γιατί είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Να θυμίσω λοιπόν ότι ο κύριος Κατρούγκαλος είχε αναλάβει νομικός εκπρόσωπος των εργαζομένων και των συνταξιούχων για να αποτυπώσει ότι οι εργαζόμενοι είχαν περιουσία πάνω στη ΔΕΗ. Σήμερα λοιπόν ο υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, αυτό το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του με μια υπογραφή να πουλήσει τον εθνικό πλούτο. Έτσι λοιπόν είναι απέτηση όλης της κοινωνίας και αυτή η πολιτική και αυτή η εφαρμογή θα μείνει στα χαρτιά. Η αντίδραση είναι ειδικότερα για την ΔΕΗ Μεγαλόπολης ή γενικότερα για όλες τις μονάδες της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού? Η ΔΕΗ έχει έναν κοινωνικό ρόλο, ο οποίος έχει αποτυπωθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Η αλλαγή λοιπόν αυτή τη στιγμή της πόλης των μονάδων αφαιρεί από την κοινωνία το προνόμιο και το δικαίωμα, αν θέλετε, να έχει ρεύμα. Αφαιρεί από το μικρομεσαίο που σήμερα μέσα στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει, το ρεύμα θα είναι ένας αποτροπικός παράγοντας για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αφαιρεί το δικαίωμα από τους άνεργους, από τους συνταξιούχους, από τους ανήμπορους, το να έχουν ρεύμα και ζεστασιά. Γιατί το ρεύμα δεν είναι μόνο ο φωτισμός, έχει ποικίλες εφαρμογές. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, για εμάς εδώ το συνεργαστικό κίνημα του νομού Αρκαδίας έχει σχέση με την αλλαγή φιλοσοφίας στη ΔΕΗ και δεν έχει συντεχνιακά και τοπικά χαρακτηριστικά. Η σημερινή κατάληψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
Είναι μια δράση που έχουν ξεκινήσει οι εργαζόμενοι πριν από 3 μέρες. Κάνουν συγκεντρώσεις στα ορυχεία, κάνουν ενημερώσεις συναδέλφους για το ξεπούλημα των μονάδων, όχι μόνο των γενικών μονάδων της Μεγαλόπολης, αλλά των ειδικών μονάδων σε όποια περιοχή της χώρας. Εχθές η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της Μεγαλόπολης ήταν να στείλει μήνυμα και στην κυβέρνηση και στον Υπουργό τον κύριο Σταθάκη, που σήμερα το μεσημέρι θα συναντηθεί με την ΓΕΝΟΠ, ότι η Μεγαλόπολη δεν ξεπουλάει και δεν δέχεται να ξεπουληθεί τίποτα. Αντιδρούμε γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κόντρα στις αποφάσεις προηγούμενης κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, είχε δεσμευτεί ότι δεν θα ξεπουλήσει καμία μονάδα της ΔΕΗ πουθενά. Δεν είναι μόνο για τη Μεγαλόπολη, ο αγώνας γίνεται για όλες τις μονάδες επιχείρησης. Γιατί αν σπάσει ένα κομμάτι ή στη Μεγαλόπολη ή στο Βορρά, σημαίνει η διάλυση της επιχείρησης της ΔΕΗ. Κύριε Τσουβλέτα, επειδή βλέπουμε και σε άλλα θέματα, οι αντιδράσεις δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα και έχουν προχωρήσει και πολύ στις δημόσιες περιουσίες. Έχουμε και το ΤΑΙΠΕΔ, έχουμε διάφορα. Ευελπιστείτε σε κάτι καλό για τη ΔΕΗ? Θα απαντήσω με την απάντηση που έδινε ο Πρωθυπουργός, τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης, ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ενημερώνουν τους υποτιθέμενους ή μελλοντικούς επενδυτές ότι αν επιχειρήσουν να εξαγοράσουν κομμάτια της ΔΕΗ θα χάσουν τα χρήματά τους. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τίποτα. Τα συνδικάτα της Μεγαλόπολης, λίγο πριν ο Σταθάκης ανακοινώσει το ξεπούλημα των μονάδων της Μεγαλόπολης και των μονάδων στη Μελίτη, ένα ξεπούλημα το οποίο είναι όχι μόνο η διάλυση της ΔΕΗ, αλλά είναι ξεπούλημα στην ουσία της Αρκαδίας και της Φλόρινας, βρίσκονται στην Τρίπολη, συμβολική διαμαρτυρία και ουσιαστική θα λέγαμε, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, να στείλουμε ένα μήνυμα και στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση, στην αρκαδική κοινωνία και ευρύτερα στον ελληνικό λαό, ότι οι εργαζόμενοι, οι πολίτες της Μεγαλόπολης, οι κοινωνικοί φορείς της Αρκαδίας, αλλά και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και τα συνδικάτα της, δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτή την πώληση. Όπως ο Τσίπρας έλεγε με σεντόρια φωνή στο σενάριο της μικρής ΔΕΗ και του ξεπουλήματος του ΑΔΜΙΕ το 2014, να σκεφτούν καλά οι επενδυτές ότι θα χάσουν τα λεφτά τους αν συμβάλλουν στο να αγοράσουν τότε τον ΑΔΜΙΕ και τη μικρή ΔΕΗ. Έτσι λέμε και εμείς, μπροστά στα market test και στη συνέχεια στη διαδικασία του όποιου διαγωνισμού για να ξεπουληθούν οι μονάδες της Μεγαλόπολης και της Φλόρινας, να ξεπουληθεί η ΔΕΗ, λέμε λοιπόν να το σκεφτούν καλά. Δεν παραδίνουμε ούτε τη ΔΕΗ, τη φυλάμε, δεν την πουλάμε. Αν θέλει ο Τσίπρας, ο Σταθάκης και ο Σκουρλέτης και όλο το επιτελείο με συμπεριλαμβανομένου και του Φλαμπουράρη και όλης της κυβέρνησης να υποταχτούν όπως υποτάχθηκαν τον Αύγουστο του 2015 στους δανειστές, είναι δικό τους δικαίωμα. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, ο αρκαδικός λαός, οι Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν τον αγώνα τους να ακυρώσουν και αυτές τις αντιλαϊκές, αντεργατικές και θα έλεγαν πολλές αντιαναπτυξιακές πολιτικές ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και πολύ περισσότερο θα προστατεύσουμε το δικαίωμα και στην εργασία και την απασχόληση και το δικαίωμα στην προοπτική ανάπτυξη του λεκανοπέδιου της Μεγαλόπολης και το δικαίωμα του ελληνικού λαού να έχει φτηνό και προσιτό ρεύμα σε ικανοποιητικές τιμές, σε φτηνές τιμές και όχι να είναι στο βωμό του κέρδους των ιδιωτικών συμφερόντων και της ιδιωτικοποίησής της. Λοιπόν, είναι το πρώτο μας μήνυμα. Η αυριανή σύσκεψη πρέπει να καλέσουμε εργαζόμενους, συνδικαλιστές, σωματεία, κοινωνικούς φορείς αύριο στις 6.30 ώρα στο πνευματικό κέντρο, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου της Μεγαλόπολης, όπου υπάρχει μια σύσκεψη, πλατεία ευρεία σύσκεψη κοινωνικών φορέων της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του Δημάρχου της Μεγαλόπολης, του Δημάρχου της Τολεμαΐδας που είναι και πρόεδρος του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων και των κοινωνικών φορέων της Αρκαδίας και της ευρύτερης περιοχής για να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα. Είναι θετική η απόφαση χτεσινή του Δημοτικού Συμβούλιου. Σε αυτό το κλίμα συνδικάτα και τοπική κοινωνία είναι παράλληλα, είναι μαζί, είναι δεμένοι. Η υπόθεση του αγώνα αυτού δεν είναι των ΔΕΗΤΖΙΔΟΝ, δεν είναι των συνδικάτων, είναι όλου του λαού. Αφορά τη ΔΕΗ, αφορά την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της χώρας ενάντια σε αυτές τις αντιλαϊκές, μνημονιακές πολιτικές που έχουν οδηγήσει στη φτώχεια και στο περιθώριο ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία 7 χρόνια. Κύριε Λεκάτο, κάποιος μπορεί να πει ότι έτσι τελειώσει λίγο καιρό, θα τελειώσει η λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ. Δεν υπάρχει λιγνίτης και αυτά τι έχετε να πείτε? Παρότι το λιγνητικό κέντρο έχει έναν ορίζοντα, ας το πούμε ως βάση τα 20 χρόνια για να ολοκληρώσει τη λειτουργία του, οι μονάδες είναι από τα φιλέτα της ΔΕΗ, δίνουν 2 μονάδες στη Μεγαλόπολη μαζί με τα ορυχεία.
Φιλέτο επίσης και ακόμη πιο καινούργια μονάδα, πιο σύγχρονη μονάδα είναι η μονάδα της Μελίτης και την άδεια που έχουν να κατασκευάσουν με τα ορυχεία της Φλόρινας. Λοιπόν, αυτά είναι τα φιλέτα της ΔΕΗ. Συνεπώς, αν δεν ήταν τα φιλέτα και αν δεν είχαν έστω και για αυτά τα λίγα χρόνια, αν δεν είχε ένα όφελος ο όποιος επενδυτής, εμείς λέμε θα βρεθούν επενδυτές, εμείς θα κάνουμε τα αδύνατο να μην βρεθεί και να μην φτάσουν ενδεχόμενα και σε αυτή τη διαδικασία του διαγωνισμού. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον τους και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που επέβαλε στην κυβέρνηση, η οποία είναι σε μεγάλη απόσταση ακόμη και από αυτά τα παράδεκτα πράγματα του τρίτου μνημόνιου. Το τρίτο μνημόνιο έλεγε άλλα πράγματα. Δεν έλεγε να πουλήσει λιγνητικές μονάδες, έλεγε για τον ΑΔΜΗ, έλεγε για τα νόμε, έλεγε και για τα τιμολόγια. Εδώ λοιπόν τους υποχρεώσαν με ένα ψευδεπίγραφο πράγμα στο όνομα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα λοιπόν εμείς θα ακυρώσουμε αυτό το πράγμα στην πράξη, γιατί θέλουμε να λειτουργήσει για κοινωνικό όφελος στην περιοχή και όχι για το ιδιωτικό όφελος των συμφερόντων των ιδιωτών.